χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Στην ίσως σημαντικότερη ανακάλυψη μετά το δίσκο της Φεστού προχώρησε η αρχαιολόγος Αθανασία Κάντα στην Κνωσό. Ο λόγος για ένα θρησκευτικό σύμβολο της εποχής είναι είδη σκύπτρου φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο, το οποίο σε όλες του τις πλευρές φέρει επιγραφή γραμμικής γραφής Α. Η συγκεκριμένη επιγραφή είναι η μεγαλύτερη που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, γι' αυτό και το εύρημα συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα μετά το δίσκο της Φεστού. Στην εντατική με σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο και τα χέρια του νοσηλεύεται ένας εργάτης αφότου υπέστη ηλεκτροπληξία. Ο άντρας είναι διασωληνωμένος, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια του εργατικού ατυχήματος. Δίπλα στα βιβλία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, εκεί είναι που έχει στήσει το δικό του σπιτικό ένας ακόμη άστεγος στο Ηράκλειο. Ξαπλωμένος στα δάπεδα της ΤΟΑΣ για αναγδάκι, με μοναδική προστασία του μερικές χαρτόκουτες και δύο κουβέρτες, η συγκλονιστική αυτή εικόνα έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη σημερινή 10η Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο πληκτρολογήστε neakrite.gr στον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σας. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.